Χαίρετε! Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ στις μεγαλύτερες ανατροπές που έχει κάνει ο Όφη στην ιστορία του σε αγώνες Α Εθνικής και Super League και θα αιτιολογώ κάθε φορά για ποιο λόγο βάζω την κάθε ανατροπή. Στο νούμερο 5 θα σας μεταφέρω στη Β' Εθνική, τη χρονιά που πήρε ο Όφη την άνοδο. Στο μάτς με τον Εργοτέλη, με τον αντίπαλο να προηγείται με 0-2 στο τρίτο λεπτό. Το μάτς αυτό έγινε το 2018. Όπως είναι λογικό, σου κόβονται τα πόδια με κάτι τέτοιο, να προηγείται ο αντίπαλος με 0-2. Η αλήθεια είναι όμως ότι εκείνη τη χρονιά η ομάδα δεν σταματούσε πουθενά, είχε τέτοια αυτοπεποίθηση που τη μετέφερε και στην κερκίδα, καθώς είχαν περάσει πολλές δυσκολίες. Θυμόμαστε όλοι τον Ιανουάριο του 2018 τι είχε γίνει. Κόσμος και παίχτες είχαν συσπηρωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν με τίποτα να αποδεχθούν κάτι λιγότερο από την νίκη. Δείτε την ανατροπή του Όφη με γκολ τον Κουτσιανικούλη, Ντίνα και Λεάλ. Ο Εργοτέλης αναπτύσσεται από τον άξονα στο ξεκίνημα. Μπουρσέλης ανοίγει για τον Σταματάκο που έχει χώρο από αριστερά. Τη σέντρα, ο Κάιπερς με προβολή θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Μπουτσάκης ψώνει την μπάλα για τον Σταματάκο. Το σούτ στην κίνηση 0-2. Ο Εργοτέλης παίρνει πολύ. Δίνας. Έχει τώρα τον έλεγχο της μπάλας. Περνάει για τον Κουτσιανικούλη. Θα πλασάρει στα δίχτυα. 1-1 ισοπάριση για τον Όφη. Στρέζος. Γρήγορο βολέ για τον Λεάλ. Αυτός θα κατεβάσει την μπάλα με εξαιρετική τεχνική. Κάνει τη σέντρα Κουτσιανικούλη, ισοφάρηση. Στο 17ο λεπτό. Κίνημα στην επανάληψη. Κουτσιανικούλη κάθε για τον Ντίνα. Αυτό είναι γρήγορο. Αποφεύγει τον Κατσιμήτρο. Διαγώνιο πλασέ. 3-2 Όφη. Στο 52ο. Δεξιά τώρα ο Κουτσιανικούλη. Κάθε για τον Μάνο. Γυρίζει για τον Λεάλ. Γκολ και για τον Ουρουγανό. 4-2. Στο 71ο λεπτό. Το άξιζε. Στο νούμερο 4, σε ένα μάτς που έγινε το 94-95, Απόλλων Όφη 1-2, με τον Απόλλων να έχει στη σύνθεση του τότε, τον Ντέμι Νικολαίδη. Όταν σκέφτεστε βέβαια τον Απόλλων, μην σκέφτεστε τη φετινή ομάδα στη Β' Εθνική. Τότε ήταν καλή ομάδα και μάλιστα, για να σας αποδείξω το που λέω, τερμάτισε στην τέταρτη θέση και βγήκε UEFA. 14 βαθμούς μπροστά από ό,τι είχε τερματίσει ο Όφη, γιατί ο Όφη εκείνη τη χρονιά που έγινε το μάτς τερμάτισε ένατος. Οπότε γι' αυτό το λόγο μπαίνει αυτή η ανατροπή στο top 5, διότι πραγματικά έγινε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Δείτε τα στιγμιότυπα από τότε με τα γκολ των Μαχλά και Φραντζέσκου. Ιωάννου, Κόλλα και τώρα Βελέτζας. Ο Βελέτζας που κάνει τώρα την παλιά για τον Νικολαίδη. Ο Νικολαίδης συνεχίζει μόνος του την προσπάθεια. Εντυπωσιακή παλιά για τον Μπάρνιακ. Τέτα τέτ με τον Χωσάδα, πλασάρι το 1-0. Ένα υπέροχο γκολ. Από την θαυμάσια προσπάθεια του Νικολαίδη που πέρασε όλη την άμυνα του Όφη. Φραντζέσκος. Το σούτ από τον Φραντζέσκο. Καλό, εντυπωσιακή επέμβαση του Μίνου σε κόρνερ. Φραντζέσκος που βρίσκει τον Μαχλά. Άνοιγμα του Μαχλά για τον Τζιόκα. Η σέντρα, κεφαλιά του Τζουγκάνοβιτς. Νέα επέμβαση του Μίνου. Φραντζέσκος. Η σέντρα για το Μαχλά, τέτα τέτο Μαχλάς, ωραία τρίπλα, το 1-1. Ένα ακόμη πολύ ωραίο γκολ στη Ριζούπολη από τον Μαχλά αυτή τη φορά, που ισοφαρίζει για τον Όφη στη θαυμάσια σέντρα του Φραντζέσκου. Εκπληκτικό κοντρόλ από τον... Ο Βέλιτς έχει μπροστά τον Ιωάννου, βγάζει τη σέντρα, να δούμε το γκολ, εκπληκτικό γκολ και το 1-2 από τον Κώστα Φραντζέσκο. Τρίτο πολύ όμορφο γκολ εδώ στη Ριζούπολη σήμερα, το δεύτερο για τον Όφη. Και τώρα θα σας μεταφέρω σε μια μακρινή περίοδο, το 1982. Μια όχι και τόσο καλή χρονιά για τα στάνταρ του Όφη, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση χωρίς να καταφέρει να βγει στην Ευρώπη. Αντίπαλός του αυτή τη φορά η ΑΕΚ, η οποία τερμάτισε τρίτη. Το μάτς ήταν εκτός έδρα για τον Όφη, με την ΑΕΚ να προηγείται νωρίς με 2-0, αλλά τον Όφη να βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει στον αγώνα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές του Όφη και λόγω του ότι βρέθηκε με 2 γκολ πίσω, αλλά και λόγω του ονόματος του αντιπάλου και από το γεγονός ότι έπαιζε εκτός έδρας. Δείτε το βίντεο και καταλάβετε. Αρδίζογλου στο φάουλ για την ΑΕΚ. Μπάλα στα καρέ, φεύγει από όλους. Είναι ο Λέτσας εκεί που την προλαβαίνει. Στο Δίντσικο. Κάνει τη σέντρα ο Δίντσικος. Ράντονιτς, Μαύρος και γκολ 1-0. Ο Μαύρος λοιπόν στο κόρνερ για την ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες του Όφη στην περιοχή της ομάδας του.
Κεφαλιά και είναι το 2-0 από το Μανουλά. Ο Κίρζιτς το φάουλ για τον Όφη. Και αποκρούει ο Οικονομόπουλος, αλλά γίνεται το 2-1 από τα πόδια του Τσίρι Μόκου στην απόκρουση αυτή του Οικονομόπουλου. Πλάγιο υπέρ του Όφη με τον Ζιάκο, αλλάζει με τον Κίρζιτς. Ιορντανέσκου με την μπάλα. Στον Αλεξίου. Μπαλιά στο Γεωργιάδη μέσα στην περιοχή, πλασάρι και γίνεται το 2-2. Ισοφαρίζει ο Όφη της. Όφη πάλι στην επίθεση μέσα στην περιοχή. Ο Τσιριμόκος και το 3-2 γίνεται για τον Όφη στο 67ο λεπτό. Μετά από αυτό το λάθος που έκανε ο Ταρακιζόπουλος, πέρασε μπάλα κάτω από τα πόδια του. Έφτασε στον Τσιριμόκο που με δυνατό σούτ έγραψε το 3-2 μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Προηγείται ο Όφη της ΑΕΚ. Τώρα θα πάμε στη σεζόν 2004-2005 σε ένα μάτς με τη Χαλκιδόνα, όπως λεγόταν τότε η ομάδα. Βάζω αυτό το μάτς στη λίστα γιατί ήταν ανατροπή στην ανατροπή. Ο Όφη προηγείται στο σκορ με τον Τόμας, τον Βούλγαρο στόπερ, και ο αντίπαλος καταφέρει να το γυρίσει. Ωστόσο, Όφη με σκόρ τους Μαχλά και Τριανταφύλου φεύγει νικητής. Fun fact για αυτό το μάτς είναι ότι ο νυν προπονητής της ομάδας, ο Γιώργος Σίμος, θα τον δείτε να ανατρέπει τον Μαχλά λίγο πριν το 2-2. Μπαίνει λοιπόν αυτό το μάτι στη λίστα, κυρίως λόγω βαθμολογικής σημασίας, καθώς ο Όφη τερμάτισε 13ο εκείνη την περίοδο και λίγο έλειψε να υποβεβαστεί. Μασάδο, μπλοκαρεί ο Σιφάκης. Ο Όφη ήταν αυτός που ευτύχησε να πάρει πρώτος το προβάδισμα όταν ο Τόμας έπιασε αυτό το σουτ και νίκησε τον Έμπεντε. Ο Έμπεντε, ο οποίος φέρει ευθύνη για το τέρμα που δέχτηκε ένα για τον Όφη στο 17ο λεπτό. Οι κριτικοί όμως δεν πρόλαβαν να χαρούν πολύ αυτό το τέρμα, καθώς στο 20ο λεπτό ο Μασάδο με σουτ έξω τον Σιφάκη και τελικά. Στο 43ο λεπτό από το γύρισμα του Άντερσον, ο Ηλιόπουλος έστειλε στα δίχτυα την μπάλα για λογαριασμό της Χαλκιδόνας, κάνοντας έτσι το 2-1. Με υπερένταση έδιωξε ο Έμπεντε. Στο 66ο λεπτό βγήκε ο Μαχλάς τέτα-τέτ με τον Έμπεντε. Την τελευταία στιγμή ο Σίμος παρενέβη εκεί. Ο κύριος Σπυρόπουλος υπέδειξε την παράβαση φάουλ έξω από την περιοχή και κόκκινη κάρτα στον αρχηγό της Χαλκιδόνας. Διαμαρτύρονται οι παίκτες των γηπεδούχων στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος δείχνει την κόκκινη. Βλέπουμε εδώ ξανά την φάση. Απ' έξω ο Σίμος ανατρέπει τον Νίκο Μαχλά. Ο Άλεξ εκτελεί το φάουλ με υπερένταση, ο Έπεδε και ο Μαχλάς κάνει το 2-2 στο 68ο λεπτό. Αυτή η φάση, ο Μαχλάς πανηγυρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κόκκινη με 9 παίκτες η Χαλκιδόνα και στο 86ο λεπτό μια φάση η οποία θα συζητηθεί. Ο Άλεξ πέφτει κάτω μαζί με τον Ντάγκα. Οι παίκτες της Χαλκιδόνας ζητάνε να βγει μπάλα έξω για να τηρηθεί το fair play. Ο Τριανταφύλου κάνει το shoot, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Έμπεντε. 2-3 μάλιστα από αυτή την φάση. Στο νούμερο 1 θα βάλω το Ολυμπιακός Όφη 4-5. Το έχετε δει όλοι αυτό το μάτς, αλλά παρότι το ξέρετε όλοι δεν μπορούσα να μην το βάλω, γιατί μιλάμε για τη μεγαλύτερη ανατροπή που έγινε ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 4-0 και τον Όφη να καταφέρει να πάρει τη νίκη απέναντι σε ένα πολύ σπουδαίο αντίπαλο και μάλιστα εκτός έδρας. Δείτε τα στιγμιότυπα, μην μιλήσω εγώ άλλο, γιατί η εικόνα μιλάει εδώ από μόνη της. Θα κάνει τη σέντρα για το κεφάλι του Μητρόπουλου. Ο ψηλός θα δώσει την μπάλα για τον Τέταρη. Θα αποκρούσει ο Βάβουλα σούτ από τον Τζιαντάκη. Πολύ ωραία απόκριση του Χανιωτάκη. Έρχεται το Κοφίδης. Αποκρούει η άμυνα του Όφη. Ο Νιόπιας πολύ ωραία για τον Πέρα που μπαίνει στην περιοχή και είναι μόνος. Το Χιλιανός κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ο Ράντος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα στο 25. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. 0-0 με τον Όφη. Μπάλα στην περιοχή. Ο Τσαλουκίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Ο Τέταρη με την μπάλα. Ο Τέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουκίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαβίδης για τον Τέταρη. Αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαβίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και μπάλανε στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος. Η μπάλα στον Τέταρη. Τέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Τέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο στο Κοφίδη περνάει το Χανιωτάκι και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Τέταρη που θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραταΐδη. Σέντρα από τον Καραταΐδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκης, θα σουτάρει και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50.
Και ένα όφι με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύω Καραντέλη σε αποφελή. Το Βέρα βγαίνει ο Ράμος, σουντάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον όφι. Νιόμπλιας. Πολύ ωραία. Μόνοι τους οι παίκτες στο όφι. Ο Βέρα που περνάει το ράντο. Πάλι ο Βέρα. Πάλι στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται από την αντίθετη πλευρά και χάνει την ευκαιρία αυτή τη φορά ο Γιάννης Μαρινάκης που 4 λεπτά νωρίτερα είχε μειώσει σε 4-1. Γρήγορο, ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη, σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφιο μειώνει σε 4-2 στο 62. Η παίκτος του Ολυμπιακού σε θέση βολής, σουτάρει ο Παχατουρίδης, χάνει την ευκαιρία. Ο Καλογερόπουλος που αργεί, έρχεται την μπάλα όμως στον Σοφιανόπουλο που σουτάρει. Νέα απόκρουση από τον Πατεμτζή αυτή τη φορά. Ο Κοφίδης που βγάζει την μπάλα είναι ο Αποστολάκης. Μόνος του σουτάρει δυνατά και η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακό σε κοστακέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία ο Όφι. Βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφι. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφι ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4. Δυνατό το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Και να. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης, ναι, κατακυρώνει τον γκολ. Ο Όφι κερδίζει τον